πίεσε λίγο πιο ψηλά για να βάλει το δεύτερο γκολ. Οπότε εμείς οι αντιπιθέσεις ήμασταν πολύ επικίνδυνοι και μπορούσαμε στο τέλος να κλέψουμε και το μάτς. Κατά από παραπάνω, η ομάδα μου κοιτάει να κερδίζω κάθε παιχνίδι, να φτάσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά για τους εαυτούς μας, για τα παιδιά, για τον πρόεδρο, για την προσπάθεια που κάνουν φέτος τα παιδιά. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την ισοπαλία και συνεχίζουμε. Έχουμε καλή συνέχεια εδώ στον συνάδελφο και στην νίκη Βόλου. Το κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, κατά τη δικιά μου γνώμη, στο οποίο κρίθηκε και η μη νίκη μας, είναι στο πρώτο μέτρο που ήμασταν καταιγιστικοί. Τελικά με το 30 είχαμε πάρει όλες τις μονομαχίες και μιλήσαμε τις τέσσερις μεγάλες φίλες μετά το 1-0 και μπορούσαμε να κάνουμε τα βάλα του δεύτερου γκολ και να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Φυσικά είπαμε ότι το διάστημα πίεσης για όλες τις ομάδες δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι κουραστικό να πιέζει, να πιέζει συνέχεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που ισορρόπησε ο αντίπαλος, το παιχνίδι μέχρι τη φάση δεν είχε, νομίζω, μπορεί να μην είχε πιάσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε καμία ευκαιρία. Σε μια στατική φάση, μια στιγμή έτσι αδράνειας, γιατί είχαμε την ισοφάριση. Και μετά το μάτς πήγε, θα μπορούσε να. Ελπίζω θα μπορούσαμε όμως να χάσουμε κιόλας. Θεωρώ ότι το γκολ που ακυρώθηκε δεν είναι. Έγινε offside. Ήταν αμυντικό, όπως είπαμε τα παιδιά, το δούμε και μετά. Εμείς έχουμε πει ότι ένα παιχνίδι άμα δεν μπορείς να κάνεις, επειδή είσαι καλά να το χάνεις. Συνεχίσουμε την καλή πορεία στο δεύτερο γύρο. Απλά σήμερα δεν ήρθε το αποτέλεσμα και ξαναλέω γιατί δεν το καθαρίσαμε στο πρώτο μήκρο που είχαμε την ευκαιρία. Συγχαρητήρια πολλά στα παιδιά. Ευχαριστούμε τον κόσμο αυτό που μα συμπαραστάθηκε και καλή συνέχεια στον αντίπαλο. Κότσο, τι περιμένουμε από την ομάδα συνέχεια. Έχουμε δύο εβδομάδες διακοπή. Είχαμε κάποια γεγονότα περιμένα μα. Τι πληρωμέ που του χρωστάμε από την καθαρά. Κάνει την πόλη αυτό που. Ξεκαθαρίσει τη δουλειά μου για το αγωνιστικό. Εμεί αυτό που περιμένουμε ασχέτω τι γίνεται, τι δεν γίνεται, η ομάδα να εμφανίζει αυτό το υγιές πρόσωπο που εμφανίζει σε όλα τα παιχνίδια. Άσχετα κάποια στιγμή δεν αποφασίζουμε εμείς αν θα ξεπεράσουμε ένα εμπόδιο. Σήμερα δεν μπορέσαμε να το ξεπεράσουμε. Ασχέτως τι θα γίνει, τα παιδιά είναι αποφασισμένα μέχρι το τέλος να τιμήσουν αυτά τα χρώματα που φοράμε. Εγώ μπορώ να δώσουμε απαντήσεις μόνο για το αγωνιστικό. Τι θα γίνει, είναι κάτι που δεν έχει σημασία. Δεν σας προβληματίζεσαι. Εννοείται. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά είναι κάτι που σας λέω που δεν μπορώ να σχολιάσω εγώ. Δηλαδή, εμείς εδώ κοιτάμε να έχει η ομάδα μια καλή εικόνα. Να είναι προσυλλομένη στο στόχο και οτιδήποτε άλλο εμπόδιο να το ξεπερνάει για να την κάνει το στόχο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω αυτόν τον κόσμο της νίκης που ήταν υπέροχος και ήρθε για άλλη μια φορά και στήριξε αυτή την προσπάθειά μας των παιχτών και των προπονητών. Να δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό μέσα στο γήπεδο και να μας στηρίζει και είναι στο παιδό μας, το γνωρίζουμε. Τώρα όσο αναφέρα στο αγωνιστικό κομμάτι, ήμασταν ανώτεροι. Μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, αυτό δεν συνέβη. Αλλά συνεχίζουμε, ξέρουμε ότι δεν τέχνουμε τίποτα. Θα σκύψουμε στο κεφάλι, θα δουλέψουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά όπως κάνουμε πάντα μαζί με τον προπονητή μας και θα σε προσωπικό επίπεδο η ερώτηση, πέρα από την πορεία της ομάδας. Εσείς κύριε Παπαδήμα, φέτος έχετε αγωνιστεί και σαν κεντρικός αμυντικός, έχετε αγωνιστεί και σαν χαφ και σαν δεξί μπακ. Και όπου σας κάλεσε η ομάδα, οι προπονητές σας να παίξετε, ανταποκριθήκατε σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Πιστεύετε ότι είναι πετυχημένη η φετινή χρονιά προσωπικά για εσάς? Θα είμαι πετυχημένος όταν η ομάδα καταφέρει το στόχο της. Μέσω από την ομάδα, ο καθένας προσωπικά και εγώ και ο κάθε παίκτης στην ομάδα θα φανεί μέσα από την ομάδα. Είναι ομαδικό άθλημα και εύχομαι υγεία σε όλους τους παίκτες και να μπορέσουμε να καταφέρουμε το στόχο μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου και να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ιστορική ομάδα της νίκης.